Φιέστα, αλλά για καλό σκοπό, αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν όλος αυτός ο ντόρος που είχε προκύψει για την εορτή του Πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Μιλάμε ασφαλώς για τις συνεχόμενες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών που μιλούσαν για ένα βαρύ επιδημιολογικό φορτίο στην Αχαΐα που ανησυχούσε, λέει, τις υγειονομικές αρχές. Όπως αποδείχθηκε, το φορτίο αυτό δεν προέκυπτε από πουθενά, όμως είχε να κάνει με την αυστηρότητα των μέτρων από πλευράς πολιτείας, έτσι ώστε να μην υπάρξει διασπορά λόγω της εορτής του Πολιούχου. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Εργαστηρίου Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολο Βανταράκη, από τα δεδομένα που υπήρχαν δεν δικαιολογούνται τα όσα είχαν υποθεί περί επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή. Ο αριθμός των κρουσμάτων σε καθημερινή βάση από τα αποτελέσματα των rapid και των μοριακών τεστ ήταν χαμηλός, ενώ από τα δείγματα από τα αστικά λίμματα που έχουν πάρθει μέχρι ώρας δεν υπάρχει κάποια σαφή εικόνα. Όχι. Γελάτε, γελάτε. Τι να πω, κύριε Φλάμη, τι να πω. Δεν ξέρω από πού τα βρίσκει τα στοιχεία ο κ. Χαρδαλιάς. Καλό ήταν να μας τα ενημέρωνε και όλα αναλυτικά. Εμείς αυτή τη στιγμή μια δουλειά που κάναμε με την περιφέρεια, κάποιες αναλύσεις σε 1000 δείγματα, ήταν χαμηλότερο, πολύ χαμηλότερο νούμερο σχετικά. Και αυτό αποδεικνύεται, να σας πω κάτι, και από, νομίζω το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν νομίζω ότι δεν είμαστε ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Έτσι, ναι. Άρα πιστεύετε ότι το έκανα για να μας τρομάξει εν ώψη για Αντρεός? Βέβαια. Βέβαια. Κοιτάξτε, κύριε Φλαμή, από την αρχή της πανδημίας αυτή η τάση της τρομολαγνίας υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν είναι μια τάση, δεν είναι καινούργια αυτό. Mm-hmm. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, ναι, προφυλακτικά μπορεί να είναι κάποια πράγματα, αλλά μέχρι νέο όριο. Γι' αυτό και είπα ότι καλό θα είναι όταν βγαίνουν τέτοια στοιχεία. Για να... Δεν μπορεί να φωνάει. Όπως είναι σαν το λύκο που λέμε. Φωνάει, θα έρθει στην λογοστάση, ο λύκος, και όταν έρχεται πραγματικά δεν το κοιτάς. Όταν λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να απευθύνεις ένα πληθυσμό τρομάζοντάς τον συνέχεια, δώσε τα πραγματικά στοιχεία που υπάρχουν και με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε επί των επιδημιολογικών στοιχείων. Ναι. Δηλαδή, τα δικά σας στοιχεία τι έλεγαν, κύριε Βανταράκη? Τα στοιχεία τα δικά μας αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, δεν φαίνεται να έχουμε πολύ μεγάλη επιβάρυνση στην περιοχή μας. Γιατί έχουμε και χαρακτηριστικά που δεν έχει επιβάρυνση. Δηλαδή, δεν είμαστε Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Πάνω σε εισόδους από τη Βουλγαρία, από τις βόρειες χώρες, μεγάλες βιομηχανίες που έχει να κάνει με πολύ εργατικό δυναμικό, συγχρονισμό κτλ. Δηλαδή, χαρακτηριστικά άλλα που δεν τα έχει η περιοχή μας. Καλύτερος καιρός, πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή, λιγότερη ουσιαστικά, μεγαλύτερη κινητικότητα στον έξω χώρο κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν φαινόταν τέτοια στοιχεία, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Νομίζω ότι αποδεικνύονται αυτά, κύριε Φλαμή. Ναι. Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της πανδημίας στην περιοχή μας τουλάχιστον? Κύριε Φλαμή, δεν είμαι αισιόδοξος. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε τρίτο κύμα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε με τον αριθμό των κρουσμάτων είναι μια εικόνα που την βλέπουμε λόγω του lockdown και δεν είναι η πραγματική εικόνα της κοινωνίας. Δυστυχώς δεν έχουμε επιδημιολογικά στοιχεία από πολλές περιοχές και η επιδημιολογική διερεύνηση γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με επιδημιολογικό πλάνο. Δεν υπάρχει φιλοσοφία αυτή του να γίνει μια τέτοια επιδημιολογική διερεύνηση για να μπορούμε να πατάμε με στέρεο τρόπο στα στοιχεία. Οπότε είμαι, αν θέλετε, σε αμφιβολία, είμαι σε ανησυχία. Το τρίτο κύμα, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει κάποια στιγμή. Δεν έχουμε μπει στο χειμώνα ακόμα στην περιοχή μας. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει ο χειμώνας. Οπότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνο του κινδύνου γι' αυτό. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, παίρνοντας όλα τα μέτρα τουλάχιστον στην κοινότητα όσο μπορούμε, χωρίς να σημαίνει αυτό lockdown, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει όμως πολύ προσεκτικά και πολύ επιθετικά, προστατευτικά, να προστατεύσουμε την περιοχή μας σε επίπεδο δομών, γυροκομεία κτλ. Ευαίσθητων ομάδων δηλαδή πληθυσμού. Είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να προστατεύονται πολύ πιο επιθετικά οι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.